Γεια σου λιονταράκι, καλώς ήρθες στο αυγουστιάτικο σου Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο προσφατό σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον και στο τέλος θα δούμε και ένα εξτραδάκι, τι μπορείς εσύ συγκεκριμένα λιονταράκι μου να περιμένεις να συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Επίσης θέλω να σου πω, θα τα πω μάλλον λίγο γρήγορα γιατί μου έχουν μείνει μόνο 16 λεπτά στην κάμερα και πρέπει να το βγάλουμε σε τόσο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε! Ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια σε προσφατό σου παρελθόν που είναι λίγο περίεργη. Βλέπω ότι ναι μεν τα συναισθήματα σε παρέσυραν να ή παρέσυραν κάποιο άτομο στο περιβάλλον σου να ακολουθήσει τέλος πάντων τα θέλω του, τα πάθη του, το άτομο έστω κιόλας που το ενδιαφέρει, όμως απ' την άλλη βλέπω ότι η λογική έλεγε ότι δεν είναι normal αυτό, δεν είναι καλό, βλέπω ότι και εσύ μπορεί να τα έλεγες αυτά αν είσαι κοριτσάκι ή λιονταράκι. Πολύ πιθανόν, έλεγες δεν είναι σωστό να συμβεί αυτό. Για τον α, β, γ, δ λόγο βλέπω ότι υπήρχαν εμπόδια. Το εμπόδιο για κάποιους παιδιά από εσάς μπορεί να ήταν απλά μια συμπεριφορά, κάτι που είδατε σε αυτό το άτομο, μια συμπεριφορά δικιά σας, το ότι είστε ακόμα κολλημένοι. Κάτι γίνεται πάντως. Μπορεί όμως να υπάρχουν και καταστάσεις με γάμους ας πούμε εδώ πέρα και τρίτα άτομα, όπως επίσης αν είναι επαγγελματικό το θέμα και αυτό που θέλετε να κάνετε μπορεί να έχετε και κάποιο συμβόλαιο, οπότε πρακτικά να μην μπορείτε να κινηθείτε. Βλέπω για πολλούς ότι πήρατε μέρος σε μια κατάσταση παιδιά με τρίτα άτομα, οπότε είναι πολύ για εσάς αυτό το διάβασμα να ξέρετε, πάρα πολύ για εσάς. Βλέπω όμως ότι υπήρχαν και άλλου τύπου δυσκολίες και πράγματα που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν εύκολα πρακτικά. Μπορεί σου λέω να έβλεπες αυτό το άτομο είχε μια συνήθεια που εσύ δεν θα μπορούσες με τίποτα όσο και να το γούσταρες να, να το αποδεκτείς ή κάποια συμπεριφορά ή κάτι έπαιζε. Δηλαδή είναι δύο άτομα που θέλουν να τρέξουν το ένα προς το άλλο, αλλά επί της ουσίας πρακτικά δεν υπάρχει στην ουσία γέφυρα. Βασικά υπάρχει γέφυρα, αλλά προβλήματα. Τέλος πάντων, άστο, πάμε παρακάτω γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Τώρα όσον αφορά το παρόν σου, βλέπω ότι ακόμα και εσύ λιονταράκι μου που στο παρελθόν πήρες την απόφαση να μην ασχοληθείς με αυτή την ενέργεια γιατί το είδες λογικά και πρακτικά και είπες αυτό δεν είναι σωστό να συμβεί, εντάξει, ακόμα και εσύ λοιπόν, τώρα κάτι συμβαίνει, κάτι κάπως γυρνάει λίγο το πιφτέκι, βλέπω ότι για κάποιους από εσάς μπορεί να υπάρχει reunion με αυτό το άτομο και για κάποιους άλλους βέβαια το όλο πράγμα ποτέ δεν σταμάτησε. Παιδιά, εγώ εδώ πέρα βλέπω τρίτη ενέργεια. Τώρα η τρίτη ενέργεια μπορεί να είναι η δουλειά του, που είναι όλη μέρα στη δουλειά του. Μπορεί να είναι τα λεφτά που δεν σας αφήνουν να γιάσετε. Μπορεί να είναι η απόσταση. Μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα. Εντάξει, βλέπω όμως ότι υπάρχει μια τρίτη ενέργεια. Άρα και πάλι είμαστε σε αυτή την ιστοριούλα που βλέπω εγώ εδώ πίσω με τα εμπόδια. Θεωρώ ότι είναι η ίδια ιστοριούλα. Για τους περισσότερους σου λέω, έχει να κάνει με καταστάσεις με τρία άτομα. Άλλον θέλεις, μάλλον είσαι και πάει λέγοντας. Βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει τώρα ένα ταξιδάκι για πολλούς από εσάς και έτσι να γίνει το reunion. Εντάξει, βλέπω μετακίνηση για κάποιους, τέτοιου είδους όμως, τύπου τουρισμό, δεν εννοώ μετακίνηση, μετακόμιση. Okay. Αλλά γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει μια απελευθέρωση από μεριά σου ή από μεριά κάποιου άλλου ατόμου, λιονταράκι στο περιβάλλον σου, που σου λέω λίγο κάπως τα πράγματα δεν τα βλέπει και τόσο λογικά πάλι. Λίγο θέλει να κάνει το κεφαλιού του, ό,τι γουστάρει, όπως νιώθει. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή κακά, ανάλογα πάει αυτό, δεν μου δείχνει εδώ πέρα κάτι τέτοιο, είναι όμως μέρος του τροχού, δηλαδή απλά γυρίζει η ιστορία, απλά το πράγμα κινείται, απλά είναι alive, it's alive. Εντάξει, πολλοί καταστάσεις με τρία άτομα, πολλοί παρεδώσεις με πολλά άτομα γύρω γύρω και θέληση βέβαια, δεν ξέρω ρε παιδί μου, θέληση να είσαι με αυτό το άτομο ή θέληση να είσαι όλοι μαζί, γιατί πολύ αυτή η τριάδα και πολύ τη βλέπεις και πολύ ανοιχτό είναι, αν όχι εσύ, τότε πολύ ανοιχτό είναι αυτό το άτομο σε σχέση με αυτή την τριάδα. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν βλέπω καν τύψεις ας πούμε, τέλος πάντων. Πάμε για το σύντομο σου μέλλον τώρα, να δούμε τι θα γίνει στο σύντομο μέλλον. Σύντομο μέλλον, κάπως τα πράγματα η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι πάλι στραβώνουν. Δεν ξέρω αν είναι επειδή εδώ πέρα έγινε κάποιο ταξίδι, μια επανασύνδεση, ένα reunion με αυτή την έννοια. Συναντήθηκες με ένα άτομο, τα είπατε μετά από πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα, να γίνεται τώρα κάτι τέτοιο στο παρόν. Αλλά στο σύντομο μέλλον βλέπω πάλι χάνεται αυτή και καλά θετική διάθεση εδώ. Δεν ξέρω αν είναι επειδή το άτομο αυτό μπορεί να φεύγει, μπορεί να τελειώσει οι διακοπές του και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω απ' την άλλη αν είναι επειδή έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι
Three is a crowd. Ότι οι τρεις είναι πολύ βασικά. Εντάξει, λοιπόν, έλα. Και ότι οι δυσκολίες ορισμένες φορές δεν είναι. Γιατί βλέπω όντως μερικούς που απλά υπάρχουν δυσκολίες. Ορισμένες φορές οι δυσκολίες ίσως να σου δείχνουν και ότι πρέπει να λάβεις άλλου τύπου μέτρα. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Βλέπω ότι σε μια κατάσταση πάντως στο σύντομο μέλλον που δεν γουστάρεις και πάρα πολύ τελικά αυτό που ζεις. Ακόμα και αν τώρα μου είσαι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, χαχαχά, τι ωραία που περνάμε, τι κάνει η γυναίκα σου. Εντάξει. Βλέπω ότι στο σύντομο μέλλον θα αρχίσει να σου βρωμάει όλη η καταστασούλα. Θα δεις ότι τελικά είσαι έξω από το χορό. Εντάξει, ότι λίγο είσαι στην απέξω ή ότι κάπως τέλος πάντων η όλη ιστορία δεν σου βγαίνει σε καλό. Δημιουργούνται καυγάδες ενδεχομένως και εσύ όλο μες στο ψέμα. Αν δεν είσαι εσύ, σου λέω, είναι κάποιο άλλο άτομο στη ζωή σου. Βλέπω πάντως ότι υπάρχει λίγο μια ενέργεια που καταλαβαίνεις ότι είναι άσκοπη. Αλλά σου είναι και λίγο δύσκολο, δηλαδή δεν βλέπω, νομίζω 50-50. Κάποιοι θα πάρετε τα μπογαλάκια σας και κάποιοι άλλοι απλά θα κάθεστε εκεί. Θα λέτε τι άλλο να κάνω, μόνο αυτό έχω, μόνο αυτός μου έμεινε, ας ασχοληθώ με αυτόν. Και σε έχει γυναίκα, σε έχει γκόμενα και σε ελπίζω ότι μια μέρα θα αγαπήσει μόνο εμένα. Εντάξει, κάπως βλέπω ότι θα τα δείτε τα πράγματα λίγο πιο ανοιχτόμυαλα, θα δείτε την πραγματικότητα, μπορεί να σας αρέσει, μπορεί να μην σας αρέσει. Βλέπω ότι θα προσπαθήσετε να την ισορροπήσετε, να καταλάβετε λίγο πέντε πράγματα. Θετική ενέργεια γενικότερα, με την έννοια ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, ανεξάρτητα από το αν θα σε κάνει να νιώθεις λίγο κάπως, όχι πολύ καλά. Δεν θα χαρείς. Δεν θα χαίρεσαι με αυτά που σκέφτεσαι και με αυτά που συμβαίνουν στο σύντομο μέλλον, έτσι όπως πάει. Ειδικά για σένα που είναι τα τρία άτομα εδώ. Αλλά σου λέω, είναι και αυτό μέρος της όλης ιστορίας. Δηλαδή πρέπει να δεις κάποια πράγματα, να ξενερώσεις με κάποια πράγματα για να διορθώσεις κάποια πράγματα. Είτε έχουν να κάνουν με τη σχέση σου, είτε με οτιδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση στη ζωή σου. Μπορεί ακόμα και αυτό ότι έρχεται τώρα η κόρη σου για να μείνετε μαζί 20 μέρες, ξέρω εγώ, και πάρα πολύ χαίρεσαι και μπύρι. Και περνάτε πολύ ανέμελα και ξεχνάς τελείως ότι φεύγει. Όταν φεύγει, ακόμα και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να διαχειριστείς. Να διαχειριστείς όσο θα μείνεις μόνος σου, ότι θα στεναχωρηθείς. Κατάλαβες, βλέπω ότι λίγο θα υπάρχει λίγο. Κάτι. Αυτά. Σε φώτισα, λοιπόν. Δεν σε φώτισα, αλλά να σου πω κάτι, για ποιο λόγο να συνεχίσω να μιλάω για αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι πολύ αρνητικές, αλλά για ποιο λόγο να σε προειδεάζω κιόλας. Εγώ θέλω να κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να πας με τη ροή και να κοιτάξεις ακόμα και τα αρνητικά, να τα χρησιμοποιήσεις ώστε να μάθεις πράγματα, ώστε να μάθεις πώς να ανταπεξέρχεσαι την επόμενη φορά σε παρόμοιες καταστάσεις, ώστε να μάθεις να κουμαντάρεις τον εαυτό σου, ώστε να μάθεις από τα λάθη σου, ό,τι και να είναι αυτό. Εντάξει, ώστε να φανταστείς πώς αυτά τα πράγματα επηρεάζουν συστηματικά εσένα αλλά και τους άλλους ανθρώπους γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για την ενέργειά σου και για σένα που δεν ασχολείσαι με τρίτα άτομα ή όλα αυτά τέλος πάντων που έβλεπα στο κυρίως διάβασμα, να έχεις και εσύ κάτι να περιμένεις μέσα στον Αύγουστο, μη σε αφήσω έτσι. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω? Α, ωραία, τα κατάφερα τέλεια, μπράβο μου. Μην ξεχνάς να μου κάνεις like, subscribe, comment, share, λιονταράκι μου, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διάλεξε ένα pack από το 1 έως το 3. 1, 2, 3. Να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο που μπορείς να περιμένεις μέσα στον Αύγουστο να συμβεί και ενδεχομένως να προετοιμαστείς γι' αυτό. Λοιπόν, εσύ που διάλεξες το pack νούμερο 1. Γρήγορα δεν το πήγα αυτό. Μάλλον, πολύ γρήγορα το πήγα. Δεν προλάβατε καν να διαλέξετε. Ποια είμαι? Μάλλον όλοι πρέπει να ακούσετε το pack νούμερο 1. Έτσι καταλαβαίνω. Λοιπόν, άκου λίγο. Τώρα μέσα στον Αύγουστο βλέπω ότι θα υπάρξει μία αναταραχή εσωτερική μέσα σου. Λίγο τα πράγματα μπορεί να τα δεις και κάπως έτσι σκοτεινά. Εντάξει, λίγο. Βλέπω όμως ότι παράλληλα θα μάθεις και αλήθειες και νομίζω ότι περισσότερο μας μιλάει για αλήθειες που θα θυμούν μέσα σου. Νομίζω ότι θα αλλάξεις μέσα στον Αύγουστο σαν άνθρωπος. Μπορεί και ο κόσμος γύρω σου να αλλάξει. Δεν εννοώ οι άνθρωποι, εννοώ το περιβάλλον σου. Σιγά σιγά νομίζω ότι ξεκινάει μια μεγάλη αλλαγή για σένα, τεραστίων διαστάσεων. Θα δεις πράγματα που δεν είχες δει, θα θελήσεις να κάνεις πράγματα που δεν είχες θελήσει να κάνεις. Κάπως γυρνάει το μπιφτέκι τόσο τούμπα που είναι απροσδόκητο. Εδώ πέρα υπάρχει πάρα πολύ μυστήριο, θέλω να ξέρεις. Για πολλούς από εσάς η όλη αλλαγή θα συνδέεται με πράγματα που θα συμβούν γύρω στην Πανσέλινο, την οποία αυτή την περίοδο έχω χάσει εντελώς, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι.
Αλλά φαντάζομαι γύρω στις 10 κάτι Αυγούστου και δεν ξέρω και άμα έχει και 2 Πανσελίνους, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα. Καθόλου, παιδιά, μην με ακούτε. Γύρω στην Πανσέλινο όμως είναι πολύ πιθανό μέσα σου να συμβούν μεγάλες και πολύ θετικές αλλαγές που θα μάθεις τον εαυτό σου καλύτερα. Αυτό θέλω να πω. Θα εξερευνήσεις, σκέψου ότι εσύ είσαι σελήνη και θα εξερευνήσεις λίγο από τη σκοτεινή σου πλευρά. Με αποτέλεσμα όμως να βγαίνει διαφορετικός άνθρωπος, είτε πνευματικά είτε και πρακτικά. Δηλαδή αυτός ο καινούριος άνθρωπος που θα είσαι προφανώς θα θέλει να κάνει ή θα κάνει άλλα πράγματα. Λίγη στεναχώρια τη βλέπω, αλλά είναι ακριβώς η αναταραχή της αλλαγής, οπότε είναι θετικό. Λοιπόν, και αποκαλύψεις. Λοιπόν, εδώ πάμε σε αυτούς που διάλεξαν το pack νούμερο 2. Queen of Wands και 8 of Wands. Θεάρα μου, θεέ μου. Τι να πω εγώ εδώ για αυτή την ενέργεια. Η δημιουργικότητα καταρχάς για εσένα που είσαι του καλλιτεχνικού σε όλο το μεγαλείο μέχρι τον, μέσα στον Αύγουστο. Σου εύχομαι να γράψεις τα καλύτερα ποίηματα, τα πιο ωραία αριστουργήματα, τα πιο τέλεια βιβλία, να κάνεις τους καλύτερους πίνακες, να δημιουργήσεις όπως εσύ ξέρεις και γουστάρεις να δημιουργείς. Εντάξει, βλέπω ότι θα είσαι πανέμορφη και πανέμορφος μέσα στον Αύγουστο, πάρα πολύ δημιουργία, πολύ γρήγορη και όμορφη ροή ενέργειας, φωτεινότητα, τρελή, εσένα να τρέχεις σαν το σύμφωνα, εσένα να κανονίζεις πράγματα, να κάνεις, να περνάς ωραία. Ταξιδάκια επίσης πολύ για εσάς, παιδιά, που διαλέξανε το pack του νούμερο 2. Νομίζω ότι, είναι πολύ θετική ενέργεια, πολύ χαρούμενη, τη βλέπω με κίνηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι διασκέδαση, πολύ διασκέδαση. Και παράλληλα εσύ να δίνεις τον καλύτερό σου αυτό σε όλες τις καταστάσεις, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δημιουργικότατη και φοβερά, δηλαδή αν έχεις υπόψη σου να κάνεις πράγματα, κάντα μέσα στον Αύγουστο, μόνο του θα πηγαίνει το πράγμα, δηλαδή θα κάνεις ένα έτσι και θα σέρνεται μόνο του, θα γουστάρει απίστευτα, τι θα σέρνεται, αυτό θα φεύγει, αγκαζόλου να πούμε, τίποτα, παπάδες, πολύ ωραία, ενέργεια, ταξίδια, χαρά, όμορφη, εσύ να λάμπεις, να γυαλίζεις, κουκλί, ζωγραφιστό, δημιουργικότητα, καλλιτεχνία. Αυτό. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Μην ανησυχείς, ωραία θα περάσεις μέσα στον Αύγουστο. Πάμε τώρα για αυτούς που διάλεξαν το pack νούμερο 3 και σου βγάλε. Ναι, μπράβο, σωστά. Three of Swords, The Fool και Empress. Λοιπόν, άκου λίγο, σου βγάλα 3 κάρτες σε σένα γιατί, αχ. Εσύ, αγαπητό νούμερο 3, το πιο πιθανό είναι να είδες όλο σου το διάβασμα. Πρώτον αυτό. Βέβαια, δεν είναι και απίθανο να είναι κάτι άλλο αυτό που σε έχει στενοχωρήσει. Δεν είναι απίθανο να είναι κάτι άλλο αυτό μέσα στο οποίο θυματοποιείς τον εαυτό σου ή αφήνεις τον εαυτό σου τέλος πάντων να δέχεται μια συμπεριφορά από κάποιον άνθρωπο, να δέχεται να σκέφτεται κάποια πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν, να δέχεται να μένεις στεναχωρημένος ο εαυτός σου, κατάλαβες. Λοιπόν, και κοιμάσαι λίγο όρθια ή κοιμάσαι λίγο όρθιος, εντάξει, λοιπόν άκου λίγο τώρα. Πρέπει να σηκωθούμε, να ξυπνήσουμε, να ανοίξουμε τα φτερά μας, να καταλάβουμε ότι ό,τι έγινε έγινε ή ό,τι κάνουμε και δεν μας βοηθάει να γίνουμε καλύτερα ή καλύτεροι. Θα μπορούσε να λείπει και από τη ζωή μας, εντάξει. Βλέπω ότι υπάρχει κάτι μέσα σου που το αφήνεις να στρίβει συνέχεια ένα μαχαίρι στην καρδιά σου. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις μόνη σου με τη σκέψη σου, μπορεί να το κάνει, να συνέβη από κάποιο άτομο, κάποιος σε πρόδωσε, μπορεί επίσης όμως να σου λέω, να άκουσε όλο το διάβασμα, εντάξει, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, και ακόμα να μην έχεις καταλάβει τι κάνεις στον εαυτό σου, okay, επίσης, λοιπόν, σου λέει ξύπνα, εσύ θα κουμαντάρεις το βασίλειό σου, εσύ κουμαντάρεις τη σκέψη σου και άμα εσύ λες κάθε μέρα πόσο θύμα ήσουν, πόσο θύμα έπεσες, πόσο σε προδώσανε και μπίρι μπίρι ή αν θεωρείς ότι άλλοι είναι θύματα που δεν γνωρίζουν πράγματα, δηλαδή του τύπου το αγόρι σου που δεν ξέρει ότι εσύ μιλάς και με τον μπαμπί, εντάξει, έχει υπόψη ότι είσαι εσύ το θύμα, εσύ είσαι το θύμα εδώ, εσύ μαλακίζεσαι και εσύ είσαι ο βλάκας, έχει υπόψη σου αυτό, ξύπνα γιατί είσαι μια κοιμισμένη βασίλισσα και το βασίλειό σου θα πάει κατά διαόλου με αυτή την έννοια και με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, και άμα δεν σου αρέσει το βασίλειο σου, τράβε και κάνε ένα άλλο βασίλειο. Όπως και να έχει, αν κάτι κάπως, μπορεί να είσαι απλά ένα στενοχωρημένο πλάσμα, να έχουν συμβεί πράγματα στη ζωή σου αυτή την περίοδο.
σου λέει, δεν βοηθάς τον εαυτό σου με το να κοιμάσαι όρθια. Αν κάποιος μπορεί να σε σώσει, είσαι εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, σήκω, άρχισε να ξαναζωγραφίζεις τη ζωή σου. Ελπίζω να φαίνεται αυτή. Άρχισε να δίνεις χρώμα στη ζωή σου. Κάνε πράγματα που θα σε φτιάξουνε. Θα σε κάνουν να νιώσεις καλά. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Πρέπει να σας κλείσω γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ελπίζω να σας άρεσε το ακουστιάτικο σας Energy Focus. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη τώρα. Από Σεπτέμβρη, εντάξει. Ελπίζω να περάσετε τέλειες τις διακοπές σας. Όλο τον Αύγουστο που θα είμαστε λίγο χώρια, βέβαια θα κάνουμε special, μην ανησυχείτε. Μην ξεχνάτε να παίρνετε τα μπρακτσάκια σας, το αντιλιακό σας, το καπελάκι σας, την ομπρελίτσα σας και το t-shirt. Προσοχή στην παραλία! Και να μην κάνετε σκουπίδια. Φιλάκια!